μπορούμε να μιλήσουμε για ολοκληρωτικό ψηφιακό μετασχηματισμό όταν φτάσαμε στο 2023 και συγκρούονται δύο τρένα και σκοτώνονται 57 άνθρωποι. Τι μπορεί να γίνει για να αποφευχθεί στο τέλος οποιοδήποτε τέτοια άλλη τραγωδία? Είναι δύο πράγματα. Είναι ο πλήρης ψηφιακός μετασχηματισμός. Έχει υπάρξει πολύ σημαντική πρόοδος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε 1540-1550 περίπου υπηρεσίες σήμερα που έχουμε ψηφιοποιήσει. 1550 λόγους για να μπορέσουμε να αλληλεπιδράσουμε καλύτερα με το δημόσιο. Πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό θα έχουμε, κύριε Κανέλλη, το 27. Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης μπορούμε άνω του 90% των κρατικών υπηρεσιών να τις έχουμε περάσει στο gov.gr και έτσι να έχουμε πετύχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Αλλά αυτό δεν φτάνει από μόνο του. Χρειάζεται και αξιολόγηση. Και χρειάζεται αυτά να πάνε πακέτο, να πάνε μαζί. Αυτό είναι, αν θέλετε, το προεκλογικό μας πρόγραμμα. Αυτό λέμε στον κόσμο ότι θα κομίσουμε. Και νομίζουμε ο κόσμος ξέρει ποιος είναι ο πλέον αξιόπιστος για να μπορέσει να το διαχειριστεί. Αφού προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα τόσο καλό κράτος, ψηφιοποιημένο κλπ. Τελικά, μήπως θέλω να ρωτήσω το εξής. Πρέπει να τα δώσουμε όλα σε ιδιώτες. Δεν μπορεί το κράτος να κρατήσει υπηρεσίες, να κρατήσει αγαθά και να τα διαχειρίζεται. Όπως το σιδηρόδρομο. Μα δεν συνέβη αυτό. Αν προσέξατε τι έχουμε κάνει εμείς, να πω ένα παράδειγμα. Σε κάποιες περιπτώσεις κάποια πράγματα γίνονται ιδιωτικά, σε κάποιες περιπτώσεις κάποια πράγματα γίνονται δημόσια. Δείτε τι συνέβη μέσω του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τα τελευταία χρόνια. Ψηφιοποιήσαμε υπηρεσίες, κάποιες έγιναν από εταιρείες, κάποιες έκαναν κρατική λειτουργία. Την υπεύθυνη δήλωση για την εξουσιοδότηση τις κάναμε μέσω του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας. Το ίδιο και από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, την ΕΔΙΚΑ και άλλες δομές. Άλλα πράγματα τα κάναμε με ιδιωτικές εταιρείες, τις οποίες δώσαμε συγκεκριμένες αποστολές για να υλοποιήσουν. Αυτό είναι outsourcing. Το δημόσιο έχει την ευθύνη για την ψηφιακή μεταρρύθμιση. Σε άλλους τομείς, το δημόσιο φυσικά και την έχει. Σε άλλους τομείς, νομίζω ότι στις τηλεπικοινωνίες, για παράδειγμα, το γεγονός ότι υπήρξαν ιδιωτικοποιήσεις τα προηγούμενα χρόνια ή στις αερομεταφορές, δικαίωσε τις κυβερνήσεις που πήραν αυτές τις αποφάσεις. Άρα, διεθνώς διενεργείται μια μεγάλη συζήτηση αναφορικά με το τι κρατάει το ίδιο το δημόσιο και το τι ιδιωτικοποιούμε. Δεν πρέπει σε αυτά να έχουμε ιδιοληψίες. Πρέπει στο τέλος της ημέρας να κοιτάμε ποιο είναι το βέλτιστο αποτέλεσμα για την εκάστοτε χώρα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση των σιδηροδρόμων, μάλλον όμως δεν είχαμε το βέλτιστο αποτέλεσμα και δεν ευθύνεται μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση αυτό το οποίο θα λέγατε και θα έλεγα και σε πολύ χαμηλό τίμημα. Αλλά από εκεί και πέρα η ουσία αυτή τη στιγμή είναι με δεδομένο αυτό το οποίο έχουμε στα χέρια μας. Γιατί οι αξιολογικές κρίσεις για το παρελθόν μπορούν να γίνουν για πάρα πολλά θέματα. Το θέμα είναι αυτό το οποίο έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή. Πρέπει να λύσουμε ένα πρόβλημα το οποίο έχουμε και πάνω στις υποδομές μας και πάνω γενικά στο πώς ορίζουμε το κράτος και το τι κάνει το κράτος για εμάς. Και εκεί θεωρώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει την πλέον αξιόπιστη πρόταση, η κυβέρνησή του έχει την πλέον αξιόπιστη πρόταση. Για να κλείσουμε το θέμα των τεμπών με μια πολιτική ερώτηση. Πιστεύετε ότι ήταν σωστό ότι ο κύριος Κώστας Καραμαλής, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, κατέβηκε στις εκλογές, θα κατέβει στις εκλογές, θα διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού? Δηλαδή, είναι πλυντήριο η ψήφος του ελληνικού λαού. Δεν θα έπρεπε να αναλάβει συνολικά την ευθύνη για αυτό? Ο κύριος Καραμαλής ανέλαβε την ευθύνη, παρατήθηκε από υπουργός. Και από εκεί και πέρα ο ελληνικός λαός έχει στα χέρια του την κρίση και τον καθέναν από εμάς στο πλαίσιο ενός ψηφοδελτίου. Θα έλεγα ότι η υπερβολική έμφαση σε αυτό, το να λέμε πλυντήριο την ψήφο, ακυρώνει λίγο και την πυρηνική διάσταση του τι σημαίνει δημοκρατία και εκλογές. Ο κόσμος θα επιλέξει ποιοι από εμάς θα τον εκπροσωπήσουμε και ο κύριος Καραμαλής έχει αναλάβει ευθύνες. Και νομίζω ότι αυτό τον τιμά. Κύριε Πιερρακάκη, σας ρωτήσω ευθέως. Υπάρχει περίπτωση να γίνονται παρακολουθήσεις από το εμβόλιο.gov, την πλατφόρμα που εκατομμύρια Έλληνες εμπιστεύονται για την υγεία τους? Ούτε κατά διάνοια. Τα δεδομένα μας είναι απολύτως ασφαλή και τα δεδομένα μας διαρκώς βελτιώνουμε τους τρόπους με τους οποίους τα προφυλάσσουμε σε όλα τα επίπεδα. Και ταυτόχρονα, επειδή το μεγάλο εδώ κεφάλαιο είναι η κυβερνοασφάλεια, αυτό είναι όντως μεγάλο ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο οφείλουμε όλοι μας να ευαισθητοποιηθούμε για το πώς θα προσέχουμε συνολικότερα την χρήση της κάθε πλατφόρμας. Έχει παρεμβάσεις και στην εκπαίδευση, έχει παρεμβάσεις και στον τρόπο με τον οποίο η κρατική λειτουργία βελτιώνει τα συστήματά της. Είναι πράγματα γενικά τα οποία θέλουμε να τα βελτιώσουμε πολύ περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Άρα οι καταγγελίες είναι ανυπόστατες. Δεν υπάρχει περίπτωση να αισθάνεται ασφαλής ο πολίτης. Βεβαίως. Η κυρία Τσαπανίδου, η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτήρισε τον κύριο Μητσοτάκη αρχιερέα των υποκλοπών. Πώς το βλέπετε, πώς το κρίνετε? Ο Πρωθυπουργός έχει ήδη λάβει μια σειρά πρωτοβουλίες, οι οποίες νομίζω ότι είναι καταλυτικές και ο κόσμος δείχνει την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, στο σύνολο της δραστηριότητας της κυβέρνησης. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο και λέγονται πολλά, ακούγονται πολλά. Ο κόσμος τα ξέρει, ξέρει τι γίνεται κάθε φορά που έχουμε εκλογές στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα πρέπει να μένουμε πάντοτε στην ουσία και πρέπει να μπορούμε να διεξάγουμε την πολιτική μάχη με πολιτισμό και με έμφαση σε θέσεις και όχι σε επίθετα. Είναι δύο θέματα τα οποία πλήγωσαν πολύ την κυβέρνηση. Και το κομμάτι των υποκλοπών, που διερευνάται προφανώς από τη δικαιοσύνη, και το θέμα των τεμπών, η τραγωδία των τεμπών. Επειδή είναι πολύ σημαντικά ζητήματα και τα δύο, πιστεύετε ότι αν κερδίσει τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει να σταματήσουμε εδώ? Κοιτάξτε, εγώ θα σας έλεγα ότι γενικά η ειλικρινής καταγράφη ποια είναι. Δείτε τι έχουμε κάνει εμείς ό,τι αφορά το gov.gr και ό,τι αφορά τις ψηφιακές υπηρεσίες οι οποίες έχουν παραχθεί στη χώρα. Έχουμε 1550 ψηφιακές υπηρεσίες που φτιάξαμε. Τα κάναμε όλα. Ούτε κατά διάνοια. Έχουμε πάρα πολλές εκκρεμότητες. Ένα κομμάτι της χώρας μπήκε στον 21ο αιώνα, άλλα κομμάτια της χώρας μπήκαν και μάλλον έμειναν στον 20ο για να μην μπω στο 19ο. Υπάρχει βαθύ κράτος στην Ελλάδα, κύριε Κανέλλη. Αυτό δεν τίθεται ως ζήτημα. Ποιο είναι το θέμα είναι όλα αυτά τα 30%, για να χρησιμοποιήσω την αναλογία, τα οποία ακόμη δεν έχουμε προλάβει να θεραπεύσουμε και να λύσουμε και ο κόσμος αντιλαμβάνεται και αναγνωρίζει ότι δεν μπορούν όλα να λυθούν και σε μια τετραετία. Το διαπιστώσαμε και με τραγικό τρόπο ότι υπάρχει βαθύ κράτος. Εγώ όμως θα σας έλεγα ότι στο τέλος της ημέρας αυτό πρέπει να είναι κατά κάποιο τρόπο η καταγραφή που κάνουμε μέσα μας για να μπορούμε να επιλύουμε όλα αυτά τα θέματα τα οποία έχουμε ως εκκρεμότητες. Και ο κόσμος πρέπει να συγκρίνει ποιος μπορεί όλες αυτές τις πτυχές του βαθέως κράτους να τις λύσει, ποιος μιλάει με το μέλλον και ποιος αλληλεπιδρά απλά και μόνο με το παρελθόν. Πάμε στο έργο το δικό σας, στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Μου είπατε ότι έχετε πλέον 1540 περίπου υπηρεσίες ψηφιοποιημένες. Ποιος είναι ο στόχος της επόμενης τετραετίας, δηλαδή μέχρι το 2027, πόσες υπηρεσίες μπορούμε να έχουμε? Έχουμε μετρήσει για πρώτη φορά μέσω του προγράμματος Μήτος πόσες είναι οι υπηρεσίες του ελληνικού κράτους συνολικά. Ξέρουμε ότι είναι 5.500. Άρα έχουμε ψηφιοποιήσει 1550, κάνουμε την αφαίρεση. Έχουμε 4.000 υπηρεσίες οι οποίες ακόμη εκκρεμούν. Θα σας έλεγα ότι οι 4.000 υπηρεσίες οι οποίες εκκρεμούν είναι 4.000 λόγοι για να μας ψηφίσει κανείς στις επόμενες εκλογές. Γιατί έχουμε σχέδιο για την κάθε μία από αυτές. Θέλουμε το ΚΑΒGR να τις απλουστεύει μία-μία, γιατί δεν αρκεί μόνο να ψηφιοποιείς. Πρέπει να μειώνεις και τα βήματα της κάθε υπηρεσίας. Οπότε θα μειώσουμε τα βήματα της κάθε υπηρεσίας και θα τις εντάξουμε στο ΚΑΒGR όλες μέχρι το 2027. Μπορούν να γίνουν δηλαδή 4.000. Έχετε πλέον το know-how να κάνετε 4.000 ψηφιοποιημένες υπηρεσίες. Δεν είναι μόνο το know-how. Το know-how είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά πέρα από το know-how έχουμε και τη χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, γιατί θα γίνει εκτενές outsourcing, ταμείο ανάκαμψης. Είναι ένα σχέδιο Marshall για την εποχή μας. Είναι κάτι κεφαλαιώδες, το οποίο θα το αξιοποιήσουμε και δεν θα αφήσουμε αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη. Άρα είναι δρομολογημένα όλα, είναι ορόσημα και έχουμε και το know-how για να μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε σωστά. Ωραία. Αν η Νέα Δημοκρατία κέρδιζε τις εκλογές και έκανε κυβέρνηση και σας έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης, αναλαμβάνεις ξανά το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, τέλος πάντων. Ποια θα ήταν η μία υπηρεσία που θα θέλατε να κάνετε οπωσδήποτε, που θα ήταν η πιο σημαντική για εσάς, για να βελτιώσει τους πολίτες, τις επιχειρήσεις? Δεν θα σας πω μία. Πείτε μου δύο, είναι πολλές. Θα σας πω ποια είναι η πρώτη. Η πρώτη. Είναι μεταβάσεις ακινήτων. Γιατί είναι σχεδόν έτοιμη η λύση που έχουμε εκεί προκρίνει. Είναι κάτι το οποίο θέλουμε να δούμε να υλοποιείται άμεσα. Συναρτάται λίγο με την τακτοποίηση των ακινήτων, την κτηματογράφηση και δεν συμμαζεύεται. Οπότε εκεί έχουμε ήδη έτοιμο το φάκελο, τον ηλεκτρονικό φάκελο μεταβίβασης ακινήτου, τον οποίο θα έχουν οι συμβολιογράφοι μπροστά τους. Και αυτό είναι κάτι που με το καλό, εφόσον επανεκλεγούμε, θα ξεκινήσουμε, θα λαντσάρουμε από το Σεπτέμβριο κάποια στιγμή. Σε πόσες μέρες δηλαδή θα χρειάζεται για μεταβιβαστεί ένα ακινήτο? Θα γίνεται, αν το ακινήτο είναι τακτοποιημένο, στο συμβολιογράφο επιτόπου. Ναι. Δηλαδή θα χρειάζεται μια φυσική επίσκεψη στο συμβολιογράφο, αλλά όλα τα στοιχεία θα δλούνται αυτόματα σε αυτό το σύστημα μπροστά στο συμβολιογράφο. Πρέπει και να εκπαιδεύσουμε φυσικά και το συμβολογραφικό κόσμο για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Αλλά σκεφτείτε τι γίνεται σε μια μεταβίβαση. Θέλουμε στοιχεία από την ΑΔΕ, θέλουμε στοιχεία από τον ΕΦΚΑ, θέλουμε στοιχεία από το ΤΕΕ, θέλουμε στοιχεία από πάρα πολλές δομές του ελληνικού κράτους, το κτηματολόγιο κτλ. Οπότε από αυτή την έννοια αυτά θα δουλούνται αυτόματα. Απλώς ποια είναι η κρεμότητα εδώ? Αυτό θα λειτουργήσει καλά για ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας στην αρχή, αλλά για όλο. Γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση για όλο. Σωστά. Ένα. Yeah. Δύο, δεν έχουμε ψηφιοποιήσει το ιστορικό απόθεμα το οποίο έχουμε στα υποθηκοφυλακή και τα κτηματολογικά γραφεία. Όταν αυτό είναι ο διαγωνισμός τώρα που υλοποιείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όταν αυτό τώρα θα έχει γίνει, σκεφτείτε ότι όλα αυτά θα ενταχθούν σε αυτό το σύστημα και έτσι θα μπορεί μια μεταβίβαση να γίνεται αυτόματα. Άρα, πάνω από το 50% των δικαιωμάτων αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμα. Έχουμε ήδη ανοίξει το κτηματολόγιο σε δικηγόρους, μηχανικούς, συμβολογράφους και μπαίνουν και βλέπουν ουσιαστικά. Είναι η υπηρεσία της έρευνας. Δόθηκε δωρεάν σε αυτούς. Οπότε ήδη νομίζω χτίζουμε όροφο-όροφο το οικοδόμημα και από το Σεπτέμβριο και μετά θα έχουμε κάνει μια καθοριστική παρέμβαση. Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι πλέον οι προμήθειες του δημοσίου θα γίνονται με ηλεκτρονικά τιμολόγια, μια ψηφιοποίηση ουσιαστικά διαδικασίας των προμηθειών του δημοσίου. Θα γλιτώσουμε από τις απευθείας αναθέσεις όταν ψηφιοποιηθεί και αυτό το κομμάτι? Διαφάνεια. Η διαφάνεια υπάρχει ήδη υπό την έννοια ότι υφίσταται το πρόγραμμα Διαύγεια. Το πρόγραμμα Διαύγεια σε αντικειμένο δείχνει ακριβώς το τι κάνει ο καθένας μας και ο καθένας μας έχει πλήρη λογοδοσία για την κάθε ενέργεια, είτε είναι οι οργανισμοί που τους χειρίζονται οι διευθύνοντες σύμβουλοι των οργανισμών και τα διοικητικά συμβούλια, είτε είναι πλέον κάτι μεγάλο σε πολιτικό επίπεδο. Απλά στη Διαύγεια είναι η ανακοίνωση ουσιαστικά του όλες οι πληρωμές, όχι. Στη Διαύγεια είναι τα πάντα. Και οι πληρωμές. Είναι όλη η τεκμηρίωση που χρειάζεται για το κάθε τι είναι στη Διαύγεια. Από εκεί και πέρα, ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με αυτό που περιγράφεται είναι ο νόμος περί προμηθείων. Όπου εκεί έχουμε κάποια πράγματα τα οποία τα θέλουμε γρηγορότερα και με πιο ευέλικτο τρόπο. Δηλαδή, κάτι που κοστίζει 20.000 ευρώ είναι κάτι μικρό, συνήθως πρέπει να κινείσαι γρηγορότερα, γιατί η ανάποδη κριτική που μπορεί να γίνει σε αυτό, ξέρετε ποια είναι. Ότι υπάρχουν έργα τα οποία τα πηγαίνουμε με τον κλασικό τρόπο, προφανώς τα περισσότερα, τη συντηρητική του πλειοψηφία σε εμάς, το 98,5% θα σας έλεγα, όπου ένας διαγωνισμός παίρνει πάρα πολλούς μήνες για να τον φτιάξεις. Μετά από τη στιγμή που τον δημοπρατείς μέχρι τη στιγμή που έχεις ανάδοχο, μετά το ελεγκτικό συνέδριο, μπορεί να θέλεις κανένα χρόνο ακόμη. Και μετά θέλεις κάποια χρόνια για υλοποίηση, πείτε 2, πείτε 3. Οπότε μπορεί να βγαίνει μια τετραετία, πενταετία. Και να μην έχεις κάνει ουσιαστικά. Όχι, θα το έχεις παράξει το έργο, αλλά εντός της πενταετίας σκεφτείτε τι έχει μεσολαβήσει στην πληροφορική. Έχει αλλάξει τελείως όλος ο τεχνολογικός κόσμος, οπότε προσπαθούμε και κάνουμε διάφορες ευέλικτες κινήσεις σε τέτοια πράγματα. Π.χ. συμφωνία πλαίσιο, δεν ξέρω αν έχει τύχει να το ακούσετε. Ναι, το framework agreements, στα οποία επιλέγονται διάφοροι ανάδοχοι για ένα θέμα και μετά υπάρχουν εκτελεστικές συμβάσεις. Οποτεδήποτε χρειάζεται κάποιος να παράσχει κάτι με μεγαλύτερη ευελιξία και με δεδομένο το ότι η τεχνολογία έτρεξε στο μεσοδιάστημα. Τελικά η ψηφιακή διακυβέρνηση είναι επανάσταση ή είναι και κερκόπορτα για τον μεγάλο αδερφό? Δηλαδή, μπορούν από όλα αυτά τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες να αισθάνεται ο πολίτης ότι παρακολουθείται από κάπου? Η ψηφιακή διακυβέρνηση είναι επανάσταση. Απλώς τι γίνεται με κάθε τεχνολογική αλλαγή. Με κάθε τεχνολογική αλλαγή υπάρχουν θετικές και αρνητικές συνέπειες. Πάρτε την τεχνητή νοημοσύνη πριν πάμε στο επόμενο βήμα. Τώρα είναι. Είπε ένας μεγάλος τέλεχος μιας πολυεθνικής ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι σαν την πυρηνική ενέργεια. Έχει δίκιο. Είναι σαν την πυρηνική ενέργεια υπό την έννοια του ότι μπορείς να έχεις πολύ θετικές συνεπαγωγές στην πυρηνική ενέργεια, που είναι ο ηλεκτρισμός, ουσιαστικά η ενέργεια χωρίς περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αλλά από την άλλη είναι ο κίνδυνος ότι παρούσε να παράξει πυρηνικά όπλα. Στην τεχνολογία η διαφορά κρίνεται στο πώς μια κυβέρνηση, στο πώς ένας πολιτισμός τη χρησιμοποιεί την τεχνολογία. Οπότε σε εμάς η πολιτική, λόγω της υπερβολικής γραφειοκρατίας του κράτους, είχε ως έμφαση τη μείωση της γραφειοκρατίας. Από εκεί και πέρα έχουμε την τύχη να είμαστε Ευρωπαίοι. Και ως Ευρωπαίοι έχουμε νόμους που διέπουν διάφορα πράγματα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στα προσωπικά δεδομένα υπάρχει ο GDPR, ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, και μια σειρά από άλλα νομοθετήματα, τα οποία όλα μαζί δημιουργούν πολύ σοβαρές ασφαλιστικές δικλείδες σε σχέση με το πώς τα προσωπικά μας δεδομένα τα αξιοποιεί κανείς. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να πάρει οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία πλήρη πρόσβαση στον ιατρικό μας φάκελο για να μπορεί να αλλάξει τα ασφάλιστρα. Άρα, όλο αυτό είναι κάτι το οποίο ο νόμος παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, όχι μόνο η τεχνολογία. Και αυτή είναι η δουλειά των κρατικών λειτουργών. Άρα, μας διαβεβαιώνεται ότι υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Μα υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας από τον νόμο και από τον ευρωπαϊκό νόμο, σε συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν υπάρχουν τρύπες στο σύστημα. Προσέξτε. Πρέπει διαρκώς, όπως σας είπα και πριν, να αυξάνουμε τις συνθήκες ασφαλείας και τα επίπεδα ασφαλείας όλων των συστημάτων μας. Γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία εκ των πραγμάτων διαρκώς δημιουργούνται ως πρόσθετες απειλές. Δηλαδή, αν έχεις ένα παλιό σύστημα της δεκαετίας του 90 ή της δεκαετίας του 2000, πρώτον πρέπει γρήγορα να τα αλλάξεις. Δεύτερον, πρέπει να πάρεις διάφορες προστασίες κυβερνοασφάλειας για να μπορείς να ελέγχεις ποιος θα αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα χωρίς εσύ να θέλεις, υπό προϋποθέσεις. Και τρίτον, είναι και το θέμα της κουλτούρας. Γιατί πρέπει ο κόσμος να εκπαιδεύεται διαρκώς, γιατί και το τέλειο σύστημα να φτιάξεις. Φανταστείτε ότι μπορεί να έχεις την τέλεια πόρτα ασφαλείας, τα τέλεια τζάμια, τα τέλεια όλα. Και κάποιος απλά να ανοίξει την πόρτα. Και όταν μιλάμε για hacker. Που είναι πολύ πιο... Ναι, να βάλει το λάθος στικάκι, στο λάθος υπολογιστή, τη λάθος στιγμή. Οπότε σε όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να εκπαιδεύουμε τον κόσμο και πρέπει αυτή η εκπαίδευση να μπει από πολύ νωρίς, νομίζω πλέον. Μακάρι να είναι έτσι. Να ρωτήσω κάτι τώρα σχετικά πάλι με την ηλεκτρονική, με την ψηφιακή επανάσταση. Υπάρχει περίπτωση να μπορούν να υπάρξουν δήμητρες, τοπικά νομίσματα και ηλεκτρονικές πληρωμές όπως αυτές που μας υπόσχονται κόμματα όπως του κ. Βαρουφάκη? Τεχνολογικά όλα γίνονται. Αλλά η ουσία είναι αν θέλουμε να γίνουν αυτά τα πράγματα. Η Ελλάδα είναι μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Αυτά τα πράγματα νομίζω ότι θα ήταν καταστροφικά αν τα εφαρμόζαμε σήμερα. Και θα σας το πω και λίγο πιο κάθετα, κύριε Κανέλλη. Τα πειράματα είναι καλά για τη φυσικοχημία, δεν είναι καλά για την πολιτική. Πρέπει να μπορούμε να εξελισσόμαστε. Και εξέλιξη σημαίνει, έχει ως προϋπόθεση τη σταθερότητα. Είδατε τι έγινε. Επί 10 χρόνια η Ελλάδα χρειάστηκε 3 μνημόνια και ήταν σε μια διαρκή πολιτική αντιπαράθεση, όπου το πολιτικό σύστημα αναπαρήγαγε τα οικονομικά διέξοδα της χώρας. Και εκεί που άλλες χώρες χρειάστηκαν ένα μνημόνιο για να βγουν από τις δικές τους κρίσεις, η Ελλάδα χρειάστηκε 3, γιατί διαρκώς είχαμε αυτή την πλειοδοσία ότι μπορούσαν κάποια πράγματα να πάνε αλλιώς. Εν τέλει, είδαμε ότι μονάχα με τη σταθερότητα πας μπροστά και τα τελευταία 4 χρόνια αυτό το έχουμε αποδείξει. Άρα θα σας έλεγα όχι πειράματα. Τελικά αυτά είναι παράνοια, όλο αυτό το πράγμα που ζούμε. Δηλαδή, κατάργηση του τραπεζικού συστήματος, κατάργηση του χρηματιστηρίου, όλα ψηφιακά, όπως λέει, υπόσχεται ο κ. Βαρουφάκης. Τι είναι όλο αυτό το πράγμα, πώς μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε? Εγώ θα σας πω ότι σέβομαι πάρα πολύ τις ακαδημαϊκές προσεγγίσεις σε όλα τα επίπεδα, αλλά από εκεί και πέρα, και του κ. Βαρουφάκη προφανώς, αλλά από εκεί και πέρα σε πολιτικό επίπεδο αυτή τη στιγμή σας χαρακτήρισα συνολικά ότι όλη αυτή η προσέγγιση κατά τη γνώμη μου είναι ατελέσφορη. Και θα ήταν σε συγκεκριμένη φάση πολύ μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Θα ήταν επικίνδυνο. Όπως σας είπα πριν, δεν έχουμε χρόνο για πειράματα. Αλλά εδώ η κρίσιμη παράμετρος δεν είναι η τεχνολογία. Τεχνολογικά, όπως σας είπα και πριν, όλα γίνονται. Το θέμα δεν είναι πώς χρησιμοποιώ την τεχνολογία και τι κάνω για να μπορώ να βελτιώνω την κοινωνική ευημερία κατά τη χρήση της. Πάμε στις εκλογές. Αν η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αυτοδυναμία ούτε στις πρώτες ούτε στις δεύτερες εκλογές, με ποιους θα προτιμήσει να συγκυβερνήσει? Θα κάνει συζήτηση με κάποια κόμματα για συνεννόηση σε προγραμματικό επίπεδο ή θα πάει σε καταστάσεις τύπου αποστασία, να φύγουν κάποιοι βουλευτές από αλλού, ή θα πάμε σε τρίτες εκλογές? Έχει ήδη απαντήσει γι' αυτά ο Πρωθυπουργός. Εγώ αυτό το οποίο θα σας πω είναι το ότι οργανώνοντας συνολικά το σκεπτικό μας για τις πρώτες και τις δεύτερες εκλογές, ότι οποτεδήποτε εφαρμόστηκε η απλή αναλογική στη χώρα, όπως θα εφαρμοστεί στις 21 Μαΐου, είχαμε πολιτική αστάθεια στη χώρα. Είτε ήταν οι αρχές δεκαετίας του 50, είτε ήταν το 1989. Το θέμα είναι λοιπόν να ξεφύγουμε από το φάσμα της πολιτικής αστάθειας. Και στις 21 Μαΐου έχουμε ένα δημοψήφισμα πολιτικής σταθερότητας από αυτή την έννοια. Δεν υπάρχει χαλαρή ψήφος επειδή και εμείς λέμε ότι θα γίνουν δεύτερες εκλογές. Από εκεί και πέρα όμως, στις 21 Μαΐου ο κόσμος θα διαλέξει ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα. Αμέσως μετά, στις δεύτερες εκλογές, θα διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία και προσωπικά πιστεύω ότι θα την πετύχουμε. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι μια χώρα πολλαπλών εκκρεμωτήτων από τη μία, όπως είχαμε εμείς το 19 και ακόμη έχουμε αρκετές που θα θεραπευτούν τα επόμενα χρόνια, και κρίσεων και αναδυόμενων προκλήσεων από την άλλη, πανδημία, ενεργειακή κρίση, πληθωρισμός, υβριδική κρίση στον Εύρο, πόλεμος στα ευρωπαϊκά σύνορα. Χρειάζεται σταθερό χέρι στο τιμόνι και αυτό το χέρι είναι το χέρι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οπότε, μάλιστα, για να το πω και πολύ σχηματικά, επειδή είμαστε στην εποχή του Instagram και μια εικόνα είναι 1000 λέξεις, εμένα όταν με ρωτάνε και σε ομιλίες μου να πω για ποιο λόγο θέλετε την αυτοδυναμία, εγώ απαντάω με μια εικόνα. Η εικόνα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα γεγονότα του Εύρου, όπου πρέπει να λάβει αποφάσεις μέσα σε λίγα λεπτά. Αυτό είναι το γιατί θέλουμε την αυτοδυναμία. Από εκεί και πέρα, για να δημιουργηθούν συνθέσεις, ό,τι αφορά τα υπόλοιπα κομμάτια έχουν απαντηθεί. Σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο, εμείς θα σεβαστούμε φυσικά το όποιο αποτέλεσμα και τη συνταγματική επιταγή, η οποία συνδέεται με το όποιο αποτέλεσμα. Αλλά με δεδομένο ότι δεν πρόκειται ποτέ να δεχτούμε σενάρια τα οποία λένε ότι δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει ένα κεκτημένο, το οποίο είναι ότι όταν δημιουργούνται κυβερνήσεις συνεργασίας, έγινε και στον τόπο μας επί κυβερνήσεις του Σαμαρά Βενιζέλου ή Τσίπρα Καμένου. Οποτεδήποτε λοιπόν έχει υπάρξει ανάγκη κυβέρνηση συνεργασία, αυτό έχει γίνει σεβαστό. Οι μόνες εξαιρέσεις ήταν οικονομικές κρίσεις όταν είχαμε, ας πούμε. Περιπτώσεις κυβέρνησης Παπαδήμου. Εδώ δεν είμαστε σε τέτοια συνθήκη. Άρα πρέπει να πάμε με βάση την ευρωπαϊκή οδό σε ένα τέτοιο σενάριο, το οποίο όπως σας λέω δεν πιστεύω ποτέ ότι θα το δούμε να πραγματοποιείται. Αν όμως ο κόσμος επικροτήσει την απλή αναλογική και ψηφίσει, διασπάσει ουσιαστικά την ψήφο του σε πολλά κόμματα, η Νέα Δημοκρατία πάρει χαμηλό ποσοστό σχετικά και δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση. Αυτοδύναμη, όπως λέμε. Τι μπορεί να κάνει? Μπορούμε να έχουμε μεγάλο συνασπισμό, ας πούμε, με τον ΣΥΡΙΖΑ? Αυτά τα αποκλείουμε. Και όπως σας είπα και πριν, ακριβώς γι' αυτό το λόγο πιστεύουμε ότι η χώρα πρέπει να φύγει από το φάσμα της απλής αναλογικής, καθότι το ίδιο το σύστημα είναι επικίνδυνο. Και επίσης, επειδή έχει τεθεί και στο δημόσιο διάλογο η έννοια κυβέρνηση ανοχής, εγώ θα σας έλεγα ότι προσωπικά δεν έχουμε καμία ανοχή στην ανοχή. Δεν έχουμε, εννοώ με την κυβερνητική έννοια. Και σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο σκέλος της ερώτησης που μου κάνατε πριν σε σχέση με το τι είδους κυβέρνηση θα ήμασταν διατεθειμένοι να στηρίξουμε, προσωπικά επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν θα ήμουν διατεθειμένος να στηρίξω κανένα άλλο πρόσωπο πέραν του Κυριάκου Μητσοτάκη για την πρωθυπουργία της χώρας. Το ίδιο ισχύει και για όλους τους υποψήφιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και μου δίνετε πάσα τώρα σε προσωπικό επίπεδο. Τι βρήκατε στη Νέα Δημοκρατία? Δεν προέρχεστε από τη Νέα Δημοκρατία και ενδεχομένως να θεωρεί κάποιος ότι είστε παρήσακτος στο χώρο αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Τι βρήκατε στη Νέα Δημοκρατία που δεν το βρήκατε, ας πούμε, στο Πασόκ? Ήμουν εκτός πολιτικής, όπως ξέρετε, για κάποια χρόνια, μάλιστα και αρκετά. Υπήρξα διευθυντής ερευνών της διανέωσης πριν. Είμαι μέλος της Νέας Δημοκρατίας από την ημέρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν υποψήφιος πρόεδρος. Η Νέα Δημοκρατία είναι το σπίτι μου, κύριε Κανέλλη. Και... είναι το σπίτι σας γιατί είναι ο κύριος Μητσοτάκης? Όχι, αν δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι το σπίτι μου συνολικότερα. Η αφορμή ήταν η εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κατά κάποιο τρόπο με έκανε, αν θέλετε, μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Ψηφοφόρος ήμουν από πιο πριν, από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015. Αλλά είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που είμαι μέλος αυτής της οικογένειας, γιατί τα κόμματα και οι πολιτικοί διαχωρισμοί είναι περισσότερο, θα σας έλεγα, συνθήκες προοπτικής παρά συνθήκες καταγωγής. Είμαστε και ως κοινωνία και ως άνθρωποι πρόσωπα που όλοι μας, αν θέλετε, εξελισσόμαστε στην πορεία του χρόνου και οι ίδιοι. Και έτσι έχω εξελιχθεί κι εγώ. Και υπ' αυτήν την έννοια, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να απαντήσουμε σε νέα διλήμματα, πρέπει να απαντήσουμε σε νέες προσλαμβάνωσες. Αλλά άλλωστε, όταν το δει κανείς και από το παρελθόν τι είχε γίνει στην ιστορία της Νέας Δημοκρατίας ή της ευρύτερης παράταξης. Ενσωμάτωνε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου πρόσωπα, μην πάτε σε εμάς τα στελέχη, πάτε και στους αρχηγούς της. Ο Ευάγγελος Σαβέροφτος Ιτσας ήταν υπουργός, αγαπημένο παιδί του Παπαναστασίου τα χρόνια στις αρχές του 20ου αιώνα. Και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Ένωση Κέντρου. Και πόσα μάλλον στελέχη στο δικό μου επίπεδο στην πορεία του χρόνου υπήρχε αυτή πάντοτε η κινητικότητα. Πόσο μάλλον τώρα, 2023, όπου τα διακυβεύματα γύργαν Ελληνάλα. Και πλέον πρέπει να γίνουν νέες συνθέσεις για να απαντήσουμε σε αυτά τα διακυβεύματα. Πώς θεωρείτε τον εαυτό σας, δεξιό, κεντρό, αριστερό? Ποια είναι το φάσμα, το πολιτικό φάσμα στο οποίο πιστεύετε εσείς ότι... Αν έπρεπε να απαντήσω με βάση την παλιά πολιτική γεωγραφία θα με χαρακτήριζα κεντρό. Αλλά αυτό το κάνω μόνο και μόνο διαχειριστικά για να απαντήσω στην ερώτησή σας. Δεν την πολύ πιστεύω την ερώτηση. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει πια διαχωρισμός. Δεν πιστεύετε σε ταμπέλες πλέον? Ναι, γιατί ακόμη και οι ίδιοι αυτοί οι όροι έχουν αλλάξει το τι σημαίνει ο καθένας τους μέσα στον χρόνο από τη Γαλλική Επανάσταση και μετά. Θυμάστε πώς βγήκαν οι όροι. Από το πώς κάτσαν οι αντιπρόσωποι στη Γαλλική Επανάσταση. Μετά στην πορεία αυτό υπήρξε ένα κομμάτι που σχετίστηκε με την έννοια του μαρξισμού στα αριστερά και με άλλες έννοιες. Μετά ξανάλλαξε και αλλάζει συνέχεια. Δεν πιστεύω στις ταμπέλες αυτού του τύπου. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή τα διλήμματα αφορούν το μέλλον ή το παρελθόν, το αν θα κολλήσουμε ή θα ξεκολλήσουμε από συγκεκριμένα πράγματα στα οποία ως χώρα έχουμε εγκλωβιστεί εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Άρα δεν πιστεύετε σε καφενεία, κόκκινα, γαλάζια, στους διαχωρισμούς, στις εμφυλιοπολεμικές συγκρούσεις, όλο αυτό το τοξικό κλίμα που πολλές φορές βρίσκουμε στην Ελλάδα. Το βλέπουμε. Ίσως παίζει ρόλο και το πώς μεγαλώνει κανείς. Εγώ είχα μια οικογένεια, κύριε Κανέλλη, που θυμάμαι τη μία οικογένεια, από τη μία πλευρά να είναι ο παππούς και η γιαγιά, να το πω έτσι, Νέα Δημοκρατία, και από την άλλη να είναι Πασόκ. Αρχικά ΕΡΕ, η ΜΕΝ, αρχικά Ένωση Κέντρου ΙΔΕ. Και θυμάμαι όλες τις συζητήσεις στα οικογενειακά τραπέζια τις Κυριακές. Και πώς, ειδικά ως πολύ μικρό παιδάκι, θυμάμαι και το 89 και οτιδήποτε συνέβη αργότερα. Και είχε πολύ ενδιαφέρον για μένα να βλέπω ανθρώπους που αγαπούσα πάρα πολύ το πόσο πολύ διαφορετικές απόψεις νόμιζαν ότι είχαν, αλλά εν τέλει πόσο κοντά ήταν στο τέλος της ημέρας. Δηλαδή υπήρχαν μικρές διαφορές οι οποίες μεγενθυνόντουσαν. Και έχω την εντύπωση ότι αυτό σαν χώρα πρέπει να το υπερβούμε περισσότερο. Υπάρχει μια τοξικότητα, ας πούμε, ακόμα και τώρα στον πολιτικό διάλογο μέσα στις εκλογές. Πιστεύω ότι αυτό δεν είναι καλό για τη χώρα. Είναι πολύ καλύτερο για τη χώρα να μπορούμε να αντιπαρατεθούμε λέγοντας τι θα κάνει ο καθένας μας, με προτάσεις, να πάρεις και ιδέες από τον άλλον, να μπορείς και να συνθέσεις 5-10 πράγματα. Νομίζω ότι αυτό στο τέλος ζητάει ο κόσμος και αυτό είναι που απομακρύνει τον κόσμο από την πολιτική, υπερβολική τοξικότητα σε κάποια πράγματα. Πιστεύω ότι κανένας δεν αμφιβάλλει ότι κανένας πολιτικός αγαπάνε όλη την πατρίδα. Απλά δημιουργείται ένα οπαδικό κλίμα και μέσα στην πολιτική. Ένα τοξικό κλίμα. Αυτό νομίζω πρέπει να... Κυρίως όμως εγώ σας αναφέρομαι και στη διάσταση του πολιτικού λεξιλογίου και στη διάσταση της έντασης που μπορεί να υπάρχει σε κάποια πράγματα. Αυτό νομίζω ότι έχει πλέον έρθει ο καιρός και έχουμε την ωριμότητα να μπορέσουμε να το αφήσουμε πίσω μας. Γι' αυτό δεν θα σας δούμε ποτέ να τσακώνεστε με πολιτικούς αντιπάλους. Μπορεί να το φέρει η συνθήκη, η συγκυρία ή το οτιδήποτε θα υποθεί. Αλλά αν με ρωτάτε αν θα είναι η προτίμησή μου, δεν θα είναι σε καμία περίπτωση. Να πάμε και σε μια τελευταία ερώτηση. Κατεβαίνετε στην Α Αθήνας. Είναι ένα κάστρο της Νέας Δημοκρατίας με δεινόσαυρους πολιτικούς και με πολύ ισχυρά ονόματα. Που είναι ο κύριος Κικίλιας, είναι ο κύριος Πλεύρης, η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο κύριος Κακλαμάνης, υπουργοί και βουλευτές πολύ ισχυροί. Τι διεκδικείτε εσείς που δεν προέρχεστε από τη Νέα Δημοκρατία, είστε ένας επιτυχημένος υπουργός? Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να πάει αυτή η εκλογική αναμέτρηση για εσάς? Διεκδικώ έναν από τους 4 σταυρούς στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, με δεδομένο ότι υπάρχει ένας πλούτος προσώπων με μεγάλη διαδρομή αλλά και πολλών νέων ανθρώπων στο ψηφοδέλτιο. Και αυτό το οποίο συνηθίζω να λέω στις ομιλίες μου και στον κόσμο με τον οποίο αλληλεπιδρώ είναι λίγο πολύ το εξής: ότι αν ο κόσμος κρίνει ότι όσα συνέβησαν στην ψηφιακή πολιτική τα τελευταία 4 χρόνια έκαναν πρώτον θετική διαφορά στη ζωή τους και δεύτερον θα ήθελα να τα δουν να συνεχίζονται μέσω και της δικής μου συνεισφοράς από όποιο ρόλο, τότε ζητάω έναν από τους 4 σταυρούς τους. Και αν είστε πρώτος στην Α Αθήνας, το πολιτικό σας μέλλον πώς το βλέπετε? Γιατί είναι σημαντικό να είναι κάποιος πρώτος σε ένα ψηφοδέλτιο στην Α Αθήνας. Δεν θα έμπαινα τόσο πολύ σε αυτό, ξέρετε. Με την έννοια το ότι όλοι όσοι είμαστε υποψήφοι βουλευτές διακριτικούμε την εκλογή στην καλύτερη δυνατή θέση, αλλά επί της ουσίας το σημαντικό στο τέλος της ημέρας είναι η εκλογή. Εγώ διακριτικό να είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία και να είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό είναι το κυρίαρχο στο μυαλό μου και αυτό νομίζω είναι και το ευεργετικό και το σημαντικό για τον τόπο. Το μέλλον σας πώς το βλέπετε? Θα φανεί. Θα φανεί από τις επιλογές της κυβέρνησης. Δεν πρόκειται να μπω, ξέρετε, με την έννοια του να σκεφτώ πάρα πολύ μακροπρόθεσμα, ειδικά με δεδομένο το ότι έχουμε πάρα πολλά πυκνά γεγονότα μπροστά μας. Αλλά νομίζω ότι η ουσία είναι το ότι είμαι υποψήφιος ακριβώς επειδή θέλω να προσφέρω το σύνολο των δυνάμεών μου σε αυτή την προσπάθεια της οποίας ηγείται ο Πρωθυπουργός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά.